Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το... Σε δύο μέρες θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυτή την περίφημη περίοδο χάριτος και το ότι τέλος πάντων δεν περιμένει κανείς αύριο το πρωί μια πρόταση εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουν προεξοφλήσει όλοι ότι αργούν οι επόμενες εκλογές. Δεν καθιστά εκ των πραγμάτων δύσκολη την, ή περίεργη τέλος πάντων την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ. Όχι. Είναι διαφορετική πάντως. Αυτό θα το δεχτώ. Είναι διαφορετική διότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν ως πρωθυπουργός, τώρα είναι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό όμως είναι και πρόκληση. Ναι. Γιατί είναι πρόκληση? Διότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον για τη χώρα μας, αυτό θεωρούμε, πρέπει να αναδείξουμε τις βασικές προγραμματικές πτυχές του δικού μας, το δικό μας πρόγραμμα, απέναντι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν είναι θεωρητικό πλέον. Είναι πραγματικό, δηλαδή το βιώνουν οι πολίτες. Θεωρούμε ότι οι πρώτες πτυχές έχουν παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δώσουμε έμφαση στα εργασιακά, για παράδειγμα, για σε αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει να συμβαίνει και θεωρούμε ότι θα συνεχίσει με ουσιαστικά καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και κεκτημένων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα είδαμε και στη Βουλή. Με άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγματος χάρη στο ασφαλιστικό, όπου μιλούν καθαρά για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, ψηφίστηκαν πάντως γι' αυτό, έτσι. Για να είμαστε καθαροί, τα λέγανε και προεκλογικά οι άνθρωποι. Δεν κρύφτηκαν. Σε αυτό το στούντιο είμαστε, τα λέγαμε και μαζί τους κατηγορούσατε γι' αυτό. Κάνουν ό,τι ψηφίστηκαν. Το ότι ψηφίστηκαν δεν σημαίνει ότι πήραν λευκή επιταγή. Γιατί η ψήφος των πολιτών έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Μπορεί για κάποια θέματα να είναι δυσαρεστημένοι, για κάποια άλλα να μην τα έχουν πλήρως κατανοήσει και να βλέπουν τώρα ακριβώς τι γίνεται. Λέμε λοιπόν ότι η επικουρική ασφάλιση θα δοθεί στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ θα μπορούσε, κύριε Μελιγκόνη, αυτό θέλω να τονίσω, να είναι το σύστημα δημόσιο, διότι αφέθηκε ένα πλεονασματικό ταμείο για το επικουρικό σύστημα 453 εκατομμυρίων ευρώ στην παρούσα κυβέρνηση. Και παρόλα αυτά θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Γιατί έχουν κάνει συμφωνίες με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Διότι κάνουν συμφωνίες σε όλα τα ζητήματα. Διότι λειτουργούν κάτω από το τραπέζι στη σημερινή κυβέρνηση. Όλα αυτά θα τα αναδείξουμε όχι με βάση μόνο τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ποια είναι η δική μας πρόταση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε είναι μια πρόκληση αυτή η ΔΕΘ και καινούργια βέβαια σε ένα καινούργιο περιβάλλον για τη χώρα μας. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στα εργασιακά, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αιτιολογεί τις απολύσεις δεν είναι υπέρ του εργαζόμενου. Μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε ότι και οι αλλαγές σε σχέση με τις υποχρεώσεις των εργολάβων επίσης δεν είναι υπέρ εκείνων που δουλεύουν σε εργολαβικές εταιρείες. Ωστόσο, όταν έρχεται ο κύριος Βρούτσης και λέει ότι για τη μερική απασχόληση θα ακριβίνει την υπερορία για να οθήσει τους εργοδότες να προσλαμβάνουν με πλήρη απασχόληση εργαζομένους. Αυτό δεν είναι προς κατεύθυνση? Ή αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Βρούτσης θέλει να καταργήσει τις εκπτώσεις στα πρόστιμα που τρώνε όσοι πιάνονται να απασχολούν ανθρώπους χωρίς να το έχουν δηλώσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τη θετική? Κοιτάξτε, τα πρώτα ζητήματα σε σχέση που αναφέρατε που είναι σε αρνητική για τους εργαζόμενους δεν είναι διακηρύξεις. Τα έφερε σε τροπολογίες, τα ψήφισε και είναι νόμος του κράτους. Τα αρνητικά. Τα θετικά, στα οποία πιθανόν αναφέρεστε, πιθανόν κάποιες αναφορές οι οποίες γίνονται, γιατί πάντα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις στα εργασιακά. Δηλαδή, μειώθηκε η ανεργία πολύ, καθώς μειωνόταν, υπήρξε και μια αύξηση μερικής απασχόλησης. Αυτό πρέπει να το δούμε αυτή τη στιγμή και να δούμε τις ρυθμίσεις. Αλλά αυτά είναι αυτή τη στιγμή μόνο στο επίπεδο των προθέσεων. Κοιτάξτε, λέει, τι κάνανε. Στους πρώτους δύο μήνες δεν ήρθαν να κάνουν κάτι υπέρ των εργαζομένων μέσα στη Βουλή. Ήρθαν να κάνουν κάτι εναντίον των εργαζομένων και τρέξαν και το κάναν και στο ΚΕΠΕΝΤΕ για να μην γίνει καμία διαβούλευση, να μην το καταλάβει κανένας με έναν κουτοπώνυρο τρόπο. Αυτά λοιπόν θα τα αναδεικνύουμε καθημερινά, διότι θέλω να το τονίσω ξανά. Δεν έχει καμία λευκή επιταγή ο κ. Μητσοτάκης από τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν και σήμερα μετά την διακυβέρνηση και το 31,53 που μας ψήφισε εμάς και μας έχει δώσει μια εντολή προγραμματικής αντιπολίτευσης. Αλλά θεωρώ και ότι όλη η κοινωνία θέλει να παρακολουθεί καθημερινά και εμείς να κάνουμε την αντιπολίτευση για την οποία μας έχει στείλει ο ελληνικός λαός στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, είδα ότι ήταν θετικό το πρώτο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με, με το γεγονός ότι ο κύριος Σχοινάς έγινε αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Πέραν αυτού όμως αναδεικνύεται από ό,τι είδα και ένα θέμα σε σχέση με ανακολουθία της Νέας Δημοκρατίας για την Συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν είναι λίγο περασμένα, ξεχασμένα αυτά? Όσον αφορά τον κύριο Σχοινά, κάθε Έλληνας ο οποίος παίρνει μια θέση στο εξωτερικό η οποία είναι σημαντική, είναι θετικό γεγονός για τη χώρα. Ναι. Αυτό έχουμε πει. Εγώ το γνωρίζω και προσωπικά τον κύριο Σχοινά και θέλω να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτό το οποίο έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και μετά, ανησυχώ βεβαίως, διότι η θέση του Αντιπροέδρου από τη μια πλευρά είναι τιμητική, αλλά από την άλλη δεν έχει και πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες τις οποίες έχει πάρει η χώρα μας. Δηλαδή αυτή η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής είναι διφορούμενη, έχει γίνει και κριτική ήδη, γιατί πρώτη φορά αναφέρθηκε. Ναι. Στο τι εννοούμε, αν εννοούμε το κράτος δικαίου, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, που είναι ευρωπαϊκά και κεκτημένα, θετικά αυτά να ασχοληθεί ο αρμόδιος αντιπρόεδρος. Σύμφωνα αν εννοούμε, όσα είπε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, εννοούμε τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Αν εννοούμε τη μετανάστευση και την ασφάλεια με έναν τρόπο διαφορετικό από ότι είναι ευρωπαϊκός, θεωρούμε εμείς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τότε είναι αρνητικό. Εννοώ τις χώρες του Βίζεγκραντ, αν εννοούμε κάτι τέτοιο, χώρες οι οποίες ουσιαστικά καταστρατηγούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δεν δέχονται το προσφυγικό ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλά το δέχονται, ουσιαστικά το ρίχνουν στις χώρες του Νότου. Συνεπώς, μένει να δούμε στην ουσία του θέματος πώς, αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αφορά τον κύριο Σχοινά, πώς θα προχωρήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και μετά, όπως σας είπα, η επιλογή του και το ευχόμαστε, γι' αυτό το ευχηθήκαμε και κάθε επιτυχία. Αυτό είναι ένα το θέμα, ένα το κρατούμενο σε σχέση με την ερώτησή σας. Ναι, το δεύτερο αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Το δεύτερο αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε και για τη συμφωνία των Πρεσπών, τοποθετήθηκε και δεν υπήρχε καμία άρνηση ούτε από τον προηγούμενο Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως έχουν ουσιαστικά άλλη γλώσσα στο εσωτερικό και άλλη γλώσσα στο εξωτερικό. Αφού προχώρησαν σε ένα, καβάλισαν το κύμα του εθνικού λαϊκισμού προεκλογικά, αφού πήγαν στα συλλαλητήρια, αφού είπανε ό,τι είπανε, τώρα αυτή την περίοδο την έχουν ξεχάσει. Δεν αναφέρονται βεβαίως σε καμία λογική προδοτική συμφωνίας και όλα αυτά τα οποία είχαν αναφερθεί προεκλογικά. Στο εξωτερικό, όταν βρίσκονται με Ευρωπαίους αξιωματούχους, το είδαμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο, στον κύριο Δένδια, αναφέρονται μάλιστα με θετικά σχόλια ότι πρέπει να εφαρμοστεί για να πάει η χώρα μπροστά και οι δύο χώρες μπροστά. Συνεπώς, την κριτική που κάνουμε είναι ότι δεν μπορούν να λένε άλλα στο εξωτερικό και άλλα στο εσωτερικό. Δεν είναι οι Έλληνες πολίτες, οι ηθαγενείς, για να μην κατανοούν το τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή τον τρόπο τον οποίο προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να καπηλευθεί ένα σοβαρό εθνικό θέμα. Ουσιαστικά έξω από τις απόψεις, οι απόψεις ήταν αυτό το οποίο έγινε, η σύνθετη ονομασία, προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να καπηλευτεί και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα πατριωτικά αισθήματα ενός μέρους του ελληνικού πληθυσμού. Θεωρώ απαράδεκτη τη στάση της, εμείς θα την στυλιτεύουμε συνεχώς σε κάθε περίπτωση και βεβαίως θα αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις σε σχέση με το ότι έχει πει προεκλογικά αλλά και το ότι λένε μετεκλογικά σήμερα. Άλλα λέει ο κύριος Δένδιας, άλλα λέει ο κύριος Βορύδης. Άλλα λέει το κάθε ένα στέλεχος το ένα με το άλλο, λέμε εντελώς διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάντως το αντεπιχείρημα, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό είναι ότι και ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποιούσε, λέει προεκλογικά, ότι αν η συμφωνία περνούσε όπως και πέρασε, θα δέσμευε τη χώρα και ότι ο ίδιος δεν είχε μιλήσει για προδοτική συμφωνία. Καλά, ο ίδιος είχε μιλήσει για μια συμφωνία η οποία θίγει τα ελληνικά συμφέροντα. Για μια συμφωνία η οποία δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Το είπε προχθές και από τη ΔΕΦ πάντως. Στο εξωτερικό έχετε δει να δει την κυρία Μέρκελ και να έχει πει τα συγκεκριμένα ζητήματα να τα έχει αναφέρει με αυτόν τον τρόπο? Έχετε δει σε καμία επίσκεψη να έχει σηκώσει ένα θέμα το οποίο ήταν το πρώτο για τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά? Το πρώτο. Το έχει θέσει πουθενά μετεκλογικά, έχει γίνει καμία συζήτηση ευρωπαϊκά. Είναι φανερό ότι κοροϊδεύει και προσπαθεί όταν, μάλιστα στην ομιλία του στη ΔΕΘ, δεν έκανε ούτε μία αναφορά την ομιλία την ενώ το Σάββατο το βράδυ. Όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, αναγκάστηκε την επόμενη μέρα να απαντήσει. Δηλαδή έκανε μία ομιλία μίας ώρας, πέρσι από τη μία ώρα, τη μισή ώρα μιλούσε για τη Συμφωνία των Πρεσπών και φέτος δεν βρήκε να πει ούτε τη λέξη Συμφωνία Πρεσπών και Μακεδονικό. Το λέω αυτό για να καταλάβουν οι πολίτες, νομίζω το έχουν καταλάβει ήδη, ότι ο κ. Μητσοτάκης τους κοροϊδεύσε, τους κοροϊδεύει στο συγκεκριμένο θέμα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή η πιστή τήρηση πράγματι της Συμφωνίας των Πρεσπών, να βλέπουμε αν τηρείται, να βλέπουμε τα χρονοδιαγράμματα αν τηρούνται. Αυτά όλα θέλουν πιστή παρακολούθηση, θέλουν άτομα και ενώ το κράτος να μπορεί να έχει τα κατάλληλα στελέχη, επιρρογνώμονες. Άρα χρειάζεται εδώ μια τέτοια διαδικασία για να μπορούμε να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε όπου τυχόν δεν τηρείται από την άλλη πλευρά. Αλλά να τηρείται και από τη χώρα μας, κύριε Μελιγγόνη, όχι μόνο από την άλλη πλευρά. Τι εννοείται?
Ότι όταν αρμόδια στελέχη. Μέχρι μιλούν. Και ο κ. Γεωργιάδης έστειλε έγγραφο που λέει Βόρεια Μακεδονία. Τι άλλο θέλετε για να το πείτε. Την τηρεί στο εξωτερικό, προσέξτε τη διγλωσία του κ. Γεωργιάδη. Έστειλε έγγραφο που ονομάζει Βόρεια Μακεδονία και λέει όταν είμαι υπουργό θα την ονομάζω Βόρεια Μακεδονία. Όταν μιλάω σαν στέλεχο στη χώρα θα την ονομάζω Σκόπια. Τώρα αυτό δεν κοροϊδεύει ο ίδιο με αυτό που λέει στα μούτρα τον ελληνικό λαό. Είναι λίγο περίεργο η αλήθεια. Είναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, από εκεί και πέρα, για να περάσουμε λίγο στα οικονομικά, είδαμε ότι σήμερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Αποφασίστηκε να πουληθεί το 30% που έχει το δημόσιο στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Επίσης, άλλη μια είδηση από το οικονομικό ρεπορτάζ είναι ότι έχει κλειδώσει ή κλειδώνει, θα το δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ΔΔΕ. Και όλα αυτά ενώ φαίνεται ότι γενικώς υπάρχει μια διαδικασία στη ΔΕΗ. Εξυγίανσης, πώλησης, εκποίησης, θα χρησιμοποιήσετε εσείς όποια λέξη θέλετε εσείς, την ώρα που υπάρχουν και φήμες, είδα και χθες και τη σχετική προειδοποίηση από τον κύριο Παπά, τον τομεάρχη οικονομίας, ότι κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και με το εναπομείναν ποσοστό του δημοσίου στα ΕΛΠΕ. Συνεδρίασε πράγματι σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομίας και αντί να έχουμε κάποια θετικά νέα σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, για παράδειγμα, τα οποία. Ήταν ένας άλλος στόχος στον οποίο εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο πώς θα επιτευχθεί, από το 3,5% στο 2,5%. Τα 5,5 δις το απόθεμα θα είχαν χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή για τη μείωση και να μην έχουμε στόχο 3,5, να έχουμε στόχο 2,5 για να μειωθούν όλοι οι φόροι που είχαμε πει, που δεν τους μειώνει η Νέα Δημοκρατία, όπως η προκαταβολή φόρου, η εισφορά αλληλεγγύης, για να μειώσουμε όλα αυτά, να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5%. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ξέχασε ουσιαστικά μετά από πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται, προσπαθεί κάτι να ψελίσει για ποιο λόγο δεν το έχει αυτή τη στιγμή στην επιχειρηματολογία της και θα το έχει από το 2021 και μετά. Να θυμίσω ότι μέχρι το 2022 είναι το 3,5%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέει ότι θα το διαπραγματευτεί για ένα έτος. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία αυτό λέει. Άλλο ένα θέμα στο οποίο κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και αφορά την οικονομία, αφορά την τσέπη του, σε μια στιγμή που η χώρα. Ουσιαστικά βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαμψης οικονομικής μετά από την έξοδο από το μνημόνιο. Με τις ιδιωτικοποιήσεις, ας πούμε, που σχεδιάζει, είναι ένας τρόπος να βρει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Μα το να πουλήσεις τα πάντα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, την ώρα που η χώρα ανακάμπτει και την ώρα που η χώρα πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, την ώρα που η χώρα έχει καταφέρει να βγει από τα μνημόνια και βρίσκεται σε μια διαδικασία ανάκαμψης από τον Αύγουστο του 2018 και στη συνέχεια. Το να κάνεις κυβερνητικά συμβούλια οικονομικής πολιτικής και να αποφασίζεις να πουλήσεις τα πάντα. Γιατί αυτό περιγράφεται και εσείς με την ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Το ρεπορτάζ δεν είναι. ΔΔΕ, ΕΛΠΕ, αεροδρόμιο, να πουλήσει τα πάντα αυτή τη στιγμή από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Και τη στιγμή μάλιστα που δεν χρειάζεται, με την έννοια ότι τα περισσότερα από αυτά τα οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία από εδώ και στο εξής θα ουσιαστικά θα φέρουν έσοδα στη χώρα μας, δεν θα έχουμε πρόβλημα από αυτά. Πραγματικά το θεωρώ εξαιρετικά λαθεμένη. Και είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις εκφράσεις μου, στρατηγική από τη Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικά λαθεμένη και οικονομικά εννοώ και με βάση την οικονομική επιστήμη. Εξαιρετικά λαθεμένη. Και θεωρώ ότι είναι η νεοφιλελεύθερη στρατηγική αυτή, αντίθετα με μια λογική που έχουμε εμείς, που θεωρούμε ότι τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η οικονομία πάει καλά, όχι μόνο τα κρατάς σε δημόσιο έλεγχο αυτά τα οποία είναι στρατηγική σημασία, αλλά τα ουσιαστικά αποτελούν και μοχλούς της ανάπτυξης από εδώ και στο εξής. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής να μην συνεδριάζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά για τη μείωσή τους, αλλά να συνεδριάζει για την πώληση της δημόσιας περιουσίας της χώρας μας. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει σήμερα και είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεχνικό ή και πολιτικό ή και ουσιαστικό, έχει να κάνει με την αλλαγή σχεδίων σε σχέση με την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι γίνεται όλο αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι ουσιαστικά μια καρικατούρα του μετρό θα λειτουργούσε και ότι γι' αυτό το λόγο αποφασίζει ότι πρέπει να φύγουν τελικά τα αρχαία από το σταθμό του Βενιζέλου. Επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζω το θέμα του μετρό από τότε που είχαν ξεκινήσει τα έργα. Πρόκειται πραγματικά για μια λογική που πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και αυτό είχε δρομολογηθεί. Είχε δρομολογηθεί και θα προχωρούσε η διαδικασία του μετρό εκτός του σταθμού του Βενιζέλου, αυτό το συγκεκριμένο, θα προχωρούσε η λογική του μετρό. Τι ήρθε η Νέα Δημοκρατία να κάνει? Την απόσπαση ουσιαστικά των αρχαιοτήτων. Αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό το οποίο κάνει, και μάλιστα κατηγορεί τους αρχαιολόγους, κύριε Μελικόνη, στην Επιτροπή, στην Αρμόδια, τα στελέχη της, μάλιστα συνολικά, βγήκαν να κατηγορήσουν τους αρχαιολόγους της Θεσσαλονίκης. Γιατί οι αρχαιολόγοι της Θεσσαλονίκης είναι απέναντι σε αυτή τη λογική που και το μετρό θα λειτουργούσε
Και θα σεβόμασταν ουσιαστικά τα αρχαία και θα υπήρξε μια τέτοια λογική. Αυτή τη στιγμή τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Καταφέρνει το ακατόρθωτο. Να καθυστερήσει την έναρξη του μετρό και να την, να την αναγγείλει για το 2023, ναι, να την πάει πιο πίσω, mm-hmm, και ταυτοχρόνως να κατηγορεί και όλους τους αρχαιολόγους αποσπώντας τα αρχαιολογικά από το χώρο τους, από το χώρο το οποίο υπάρχουν. Θεωρώ αυτή τη στρατηγική απέναντι και στον πολιτισμό, απέναντι όμως και στα συμφέροντα της πόλης, τα οποία, mm-hmm, είναι να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα, όλα αυτά τα οποία φαίνεται να ξεδιπλώνει ως πολιτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε ιδιωτικοποιήσεις, έχουμε την ιστορία της ΔΕΗ, η οποία φαίνεται ότι θα προκαλέσει και πολιτικό κόστος και αντιδράσεις. Κατά πόσον πιέζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλή η προγραμματική αντιπολίτευση τέλος πάντων, αλλά μπορεί να χρειαστεί να βγείτε και λίγο πιο γρήγορα στους δρόμους από ό,τι το υπολογίζατε. Καλά. Για τους δρόμους γενικά, ξέρετε, με αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία, έτοιμοι είμαστε. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ναι. Το ένα είναι βοηθητικό του άλλου. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα και το διεκδικείς, και κοινοβουλευτικά, ναι, όπως πρέπει, το διεκδικείς και στους κοινωνικούς αγώνες. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της αριστεράς, ναι, να διεκδικείς και στη Βουλή και το είπατε στους δρόμους, στους πεζοδρόμους και στους κοινωνικούς αγώνες, ναι, με τους κοινωνικούς εταίρους. Mm-hmm. Συνεπώς, με αυτά τα οποία βλέπουμε, βεβαίως, αυτό είναι πιθανό να γίνει πολύ άμεσα. Και όχι μόνο από εμάς. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε τη λογική καπελώματος κανενός κοινωνικού αγώνα, αλλά βλέπουμε ότι η κοινωνία και οι κοινωνικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ήδη, mm-hmm, και θα δρομολογήσουν την αντίδρασή τους απέναντι σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θίγουν τα συμφέροντα, όχι συγκεκριμένα εργαζομένων, όχι συντεχνιών, αλλά του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Μελίκο. Ναι. Του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πάρα πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, και να κλείσουμε και με τα ισοκομματικά. Βλέπω σε διάφορα ρεπορτάζ ότι αναθεωρούνται προς τα κάτω οι στόχοι για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση περί μετασχηματισμού έχει πάει πίσω. Δεν ξέρω, αυτό έχει να κάνει με την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ ή απλώς το αφήνεται το πράγμα να πάει? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά το αποτέλεσμα, σας θυμίζω, το 31,53%, έκανε μία δήλωση για τις επόμενες μέρες, mm-hmm, στην οποία νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε όλοι πιστά προσιλωμένοι. Ότι εδώ πρέπει να έχουμε είναι μία εντολή μετασχηματισμού, mm-hmm, του φορέα. Μάλιστα χρησιμοποιήσει και τον όρο επανίδρυση, de facto, δηλαδή με το δεκαπλασιασμό των μελών. Άρα και σε αυτό πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι πιστά, στο δεκαπλασιασμό των μελών και να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό τρόπο για να γίνουν αυτά. Mm-hmm. Τι εννοώ? Βεβαίως το ψηφιακό κόμμα, να γράφονται τα μέλη στο κόμμα. Βεβαίως με την παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να γίνουν πολλές ημερίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου θα γράφονται μέλη. Κάθε δυνατό τρόπο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο δεκαπλασιασμό των μελών. Δεν θεωρώ ότι πρέπει, mm-hmm, να κάνουμε πίσω σε οτιδήποτε από αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι δεν αρκεί μια απλή διεύρυνση αυτή τη στιγμή. Ναι. Χρειάζεται ο μετασχηματισμός του φορέα σε μια ισχυρή αριστερή προοδευτική παράταξη που θα εκφράσει το σύνολο του κόσμου της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας. Θα εκτείνεται από τα αριστερά, mm-hmm, έως το κέντρο για να γίνουμε πλειοψηφικό ρεύμα. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό είναι βασικό στόχος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό και κανένα πισωγύρισμα, καμία προσωπική ή συλλογική ανασφάλεια, ναι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί σε αυτή την πορεία μας προς το συνέδριο του φορέα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στα της οικονομίας, τώρα τα λέγαμε και νομίζω.